μετά από πολύ καιρό να συνομιλήσουμε. Είναι και πολύ άσχολος το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι δεν προλαβαίνει από διάλεξη ομιλία. Με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Καλημέρα κύριε Μάζη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλή εβδομάδα. Κύριε Μάζη, θέλω να σας ρωτήσω αυτά τα δύο γεγονότα που είναι της άμεσης επικαιρότητας. Το πρώτο είναι ότι στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησαν εκ νέου νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας με το ποτηρητή την Τουρκία. Όλοι ικανοποιημένοι είναι, και οι Ρώσοι με τον Ερντογάν και οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί. Τι παρατήρητε? Κοιτάξτε, εγώ όπως ξέρετε κύριε Σαχίνη είχα προτείνει δημόσια, στο δημόσιο λόγο μου είχα προτείνει ότι το δίπολο Ελλάδα και Κύπρος σαν δύο ευρωπαϊκά κράτη τα οποία είναι και ορθόδοξα χριστιανικά θα μπορούσαν να έχουν αναλάβει να κάνουν αυτήν την διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θα μπορούσαν να έχουν προτείνει και να έχουν επιδείξει την καλή τους διάθεση. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Απέναντίας η Ελλάδα απέστειλε οπλισμό και κατεγράφει στις λίστες των εχθρών της Ρωσίας. Πιστεύω βεβαίως ότι ποτέ δεν είναι αργά. Πιστεύω ότι δίδεται μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα με την πρόσκληση του κυρίου Ζελένσκι να ομιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Θα μπορούσε κάλλιστα η Ελληνική Βουλή να αδράξει αυτήν την ευκαιρία, να καλέσει και την άλλη πλευρά με την καλή διάθεση να φέρει, να κλειστεί μια πρώτη συμφωνία για συνάντηση με το ηθικό βάρος της Ελληνικής Βουλής μεταξύ των δύο πλευρών. Να πει ο κύριος Ζελένσκι αυτά που θέλει, να πει η ρωσική πλευρά αυτά που θέλει, να ακουστούν και οι δύο πλευρές, τα επιχειρήματα ένθεν και ένθεν, και εκεί η Ελληνική Βουλή να προτείνει δια του Προέδρου της να μεσολαβήσει με εκπροσώπους της σε μια ειρηνευτική διαδικασία η οποία θα έχει σαν στόχο την άμεση κατάπαυση του πυρός, την επιλογή διαδικασίας για διπλωματική λύση και η Ελλάδα με την Κύπρο αργότερα να μην βγουν από το παιχνίδι των διαμεσολαβήσεων. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στον εγκληματία πολέμου κύριο Ερντογάν να έρχεται να λανσάρεται ως διαμεσολαβητής της ειρήνης. Και δεν μπορώ ειλικρινά, εκνευρίζομαι, να ακούω όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, τις ισχυρές και τις Ηνωμένες Πολιτείες να δίδουν βαρύτητα σε αυτήν την ενέργεια του κυρίου Ερντογάν, την υποκριτικότατη, και να αγνοούν πλήρως την Ελλάδα, η οποία ουδέποτε υπήρξε εισβολεύς και είναι πιστή στην τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Απέναντίας υπέστη εισβολή από τον νυν ειρηνοποιό εις την Κύπρο. Αυτό το οποίο βεβαίως το έχουμε ξεχάσει, δεν το αναφέρουμε, δεν αξιοποιούμε το υπερευαίσθητο περιβάλλον στη Δύση σχετικά με τις εισβολές και την καταράκωση του διεθνούς δικαίου που έχει γίνει από τη Ρωσία, ούτως ώστε να την παρομοιάσουμε. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έκανε αυτή την παρομοίωση, κύριε Σαχίνη, το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε κάλλιστα να αξιοποιήσουμε αυτήν τη συγκυρία, να προχωρήσουμε και να απαιτήσουμε επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας και όχι να της δώσουμε ένα κόκκινο χαλί για να περπατήσει απάνω, ούτως ώστε να εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή ως ειρηνοποιός. Έχετε την αίσθηση, την εντύπωση, την εκτίμηση
ότι αυτή η εργαλειοποίηση της Τουρκίας ως ειρηνοποιού, που η ίδια το καθιστά σαφές στην διεθνή κοινότητα, έχει και δεύτερη ανάγνωση σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο για την Τουρκία, στο πώς θα θελήσει ενδεχομένως να την εργαλειοποιήσει? Μα σαφώς, διότι αν κρίνω από τελευταία δήλωση του κυρίου Ακάρ, ο οποίος μετά την επίσκεψη του Έλληνος Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη μας εδήλωσε μόλις χθες ότι βεβαίως είμαστε θαυμάσια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, βεβαίως μπορούμε να μοιραστούμε σαφώς και να συνεκμεταλλευτούμε τον πλούτο του Αιγαίου, και βεβαίως ήταν απολύτως σαφής στο τι εννοεί πλούτο του Αιγαίου, το παν. Μάλιστα πρόσεξα και σήμερα το πρωί σε γνωστό τηλεοπτικό, μεγάλο εθνικής εμβελίας τηλεοπτικό δίκτυο, τον σχολιαστή, δημοσιογράφο, έγκριτο δημοσιογράφο, ο οποίος ερμήνευσε την ανακοίνωση αυτή του κυρίου Ακάρ, αναφερόμενος ουσιαστικά στο κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης, το οποίο υπέγραψε τους 7 Ιουλίου του 1997 ο κύριος Σιμίτης στο περιθώριο της συνεδριάσεως του ΝΑΤΟ με την τουρκική πλευρά, ο οποίος έδωσε την εξής ερμηνεία, ότι ναι, είναι και η αλήθεια είναι πως το Αιγαίο, είπε, δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα ουσιαστικά, κάτι τέτοιο είπε, διότι έχουμε και υπογράψει ανάλογες συμφωνίες πολλές ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτό δεν είναι ακριβές, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, υπήρχε και δεν υπάρχουν πολλές ελληνικές κυβερνήσεις. Υπάρχει η κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη, η οποία στο περιθώριο μιας συνόδου του ΝΑΤΟ έκανε ένα κοινό ανακοινωθέν, το οποίο δεν έχει με την Τουρκία, το οποίο μιλεί για ζωτικά συμφέροντα των δύο πλευρών στο Αιγαίο. Τα ανέφερε αυτά ο παρουσιαστής και τα εφόρτωσε σε πολλές ελληνικές κυβερνήσεις και το κοινό ανακοινωθέν το μετέτρεψε σε συμφωνία. Καταλαβαίνετε, υπάρχει χαόδης διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Κύριε Μάζη, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο και όχι απλά παρακολουθείτε από πολύ κοντά και διαχρονικά και ιστορικά όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι και το πώς αναλύεται. Ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι όλοι οι κορυφαίοι στο θέμα των ενεργειακών, Έλληνες και μη Έλληνες, αλλά και οι διάφοροι χάρτες έχουν καταδείξει ότι ουσιαστικά στο Αιγαίο κοιτάσματα, να μην ψάχνουμε, δεν υπάρχουν. Ό,τι υπάρχει είναι μεταξύ Κύπρου, Καστελορίζου, Κρήτης, νοτίως Κρήτης και δυτικότερα της Κρήτης προς το Ιόνιο. Κατά συνέπεια, το ερώτημα είναι για μένα κρίσιμο. Τώρα που γίνεται η συζήτηση και για τα ενεργειακά, που προφανώς έχει άμεση συνάφεια με τα γεωπολιτικά, αισθάνεστε ότι δεν πάμε προωθητικά και αποφασιστικά, ενώ είναι αυταπόδεικτο ότι θα μας τύχιζε πολύ λιγότερο και θα ήταν και μια ανάσα οικονομική, εξαιτίας του φόβου ότι η Τουρκία μπορεί να θελήσει να μπλοκάρει, για παράδειγμα, νοτίως Κρήτης εξελίξεις? Εστιμούλα, καταρχάς δεν συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι κοιτάσματα στο Αιγαίο δεν υπάρχουν τη στιγμή που έχουμε... Δεν το λέω εγώ, λέω ότι λένε... οι εφημερίδες κυβερνήσεως, ναι, από το 1974-1975, που ουσιαστικά... μας έγιναν γνωστές, που ουσιαστικά χωρίζουν βυθοτεμάχια στο Αιγαίο και τα παραδίδουν στην τουρκική εταιρεία εκμεταλλεύσεως υδρογων ανθράκων για γεωτρήσεις. Μπορεί να μην έγινε ποτέ πραγματικότητα, αλλά τα φύλλα εφημερίδας κυβερνήσεως υπάρχουν. Δεν ξέρω ποιοι τα λένε αυτά, αλλά αν δεν γίνει έρευνα, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε τόσο σίγουροι. Έτσι, υπάρχουν όμως τα τουρκικά ΦΕΚ, τα οποία παραχωρούν στο Αιγαίο μεγάλες εκτάσεις, εκεί στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Νότιο Δυτικό Αιγαίο, στο Δυτικό Αιγαίο
από την ελληνική πλευρά στο Ανατολικό και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, έτσι, τεράστιες εκτάσεις στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Ύστερα, βεβαίως και υπάρχει στη Νότιο Κρήτη τεράστιο κοίτασμα. Έχω παρακολουθήσει πολύ σοβαρά τον κύριο Φόσκολο, τον οποίον θεωρώ τον πλέον έγκριτο αναλυτή για θέματα ενεργειακά και τον πιο σοβαρό σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του. Σέβομαι και υπολείπτομαι επίσης. Και βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα στην Κρήτη, στη Νότιο Κρήτη. Έχουμε τρεις εταιρείες οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί για τα κοιτάσματα αυτά, τα οποία, επειδή έχουν την ανάλογη γεωλογική δομή με τη γεωλογική δομή του ΖΟΡΤ, ουσιαστικά προϊονίζονται υπεργιγαντιαίο κοίτασμα. Προσέξτε όμως τώρα, με αυτήν την ανάδειξη της Τουρκίας ως διαμεσολαβητού ειρήνης, που την κάνει παράγοντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ναι, και αναδυόμενη δύναμη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και με την ανοχή της Ελλάδος, η οποία της το επιτρέπει να το κάνει αυτό, ενώ θα έπρεπε να την σταματήσει φέρνοντάς την εμπρός στα δικά της εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο, βλέπουμε τι. Βλέπουμε τη δήλωση την οποία έκαμε ο νέος οριστής από το Λιβικό Κοινοβούλιο πρωθυπουργός, δεύτερος πρωθυπουργός, ο οποίος υποθέταμε στη Λιβύη, ο οποίος υποθέταμε ότι θα έχει ζήτημα με τον πρωθυπουργό της άλλης πλευράς της Λιβύης, να δηλώνει ότι έχουμε μια πολύ στενή φιλία με την Τουρκία. Η φιλία μου με την Τουρκία είναι δεδομένη, είναι ισχυρότατη. Ανακοινώνει ότι οι δύο ιοί του Χάφταρ θα πάνε στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα για να συναντήσουν την τουρκική πλευρά και να λύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν. Δεύτερον. Τρίτον, μας λέει ότι ο τουρκικός στρατός στη Λιβύη παραμένει, αυτά χθες, παραμένει νομίμως στο έδαφος της Λιβύης. Και όλα αυτά γιατί? Διότι αντιλαμβάνεται πολύ καλά, μετά από την έγκλη την οποία και την αναγνώριση την οποία έχει λάβει η Τουρκία στις δικές μας πλάτες και το κύρος το οποίο έχει και εμφανίζεται να προβάλλει προς την Δύση με τον ειρηνοποιό της ρόλο, θου κύριε φυλακή το στόμα μου, κλείνει παρένθεση, ότι πρέπει να έχει πολύ καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία παρά με την Ελλάδα. Η Λιβύη όμως μας αφορά άμεσα για νοτίως της Κρήτης. Σωστά. Και πρέπει να τονίσω ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο στην λιβική του πλευρά καταλήγει ακριβώς στις ακτές της Βενγκάζης. Και σημειωτέρων ότι ο κύριος αυτός, ο νέος πρωθυπουργός, που όρισε το κοινοβούλιο, και έχει μεγάλη σημασία, γιατί το κοινοβούλιο της Βενγκάζης είναι αυτό το οποίο έπρεπε να έχουμε τις φιλικές μας σχέσεις, αλλά μας συλλεβούλευαν αρμόδιοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβερνήσεως, να μην ομιλούμε με τον κύριο Χαλίφα Χάφταρ, διότι είναι επικίνδυνο για την διπλωματία την ελληνική. Αυτή λοιπόν η απόλυξη του τουρκολιβικού μνημονίου καταλήγει στις ακτές της Βενγκάζης. Δηλαδή, αν δεν το δεχτεί η Βενγκάζη, οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τη Βενγκάζη για να συστήσουν τη νέα λιβική εξουσία, τότε το μνημόνιο δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Εμείς όμως τι κάνουμε? Αναδεικνύουμε, ξεπλένοντας την Τουρκία, κάνοντας επισκέψεις στην Κωνσταντινούπολη και μιλώντας για άριστες σχέσεις τις οποίες έχουμε έφερ και έμφερ, από εκεί και ύστερα δεν θα βρεθεί κανένας ο οποίος να είναι βασιλικότερος του βασιλέως, κύριε Σαχίνη. Τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι λέμε ότι έχουμε άριστες σχέσεις με την Τουρκία, γιατί να βρεθεί ο Γάλλος ή ο Γερμανός ή ο Αμερικανός και να μπει στη μέση και να σου πει ότι «Α, δεν ισχύει αυτό που λες». Θα τα βρείτε, δεν είπατε? Ωραία, βρείτε τα. Σαφές. Κύριε Μάζη, θυμάμαι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο ξεκινάει το μέγα μέρος του, ή τουλάχιστον το μισό,
δημοσιογραφικά από το Αιγαίο. Πρέπει να πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα για τον κύριο Μάζη. Όμως κύριε Μάζη, λέγατε, μην ξεχνάμε από πού ξεκινάει και... Λοιπόν, επαναλαμβάνω την ειδήση για να τη συνδέσουμε, να μην είναι ξεκρέμαστη. Ο κύριος Μπασάγκα, ποιος είναι ο κύριος Μπασάγκα, είναι ο οριστής από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ, έτσι, ο Φατχή Μπασάγκα, ως επικεφαλής νέας κυβέρνησης, αντί της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας, την οποία ηγείται ο Αμπτούλ Χαμίτ Αλ Ντιμπέιμπα, ο οποίος αρνείται να παραδώσει την εξουσία στον Μπασάγκα και υποστηρίζει ότι θα την παραδώσει σε κυβέρνηση που θα προέλθει από το νέο εκλεγμένο κοινοβούλιο. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Μπασάγκα, τον οποίο περιμέναμε να τον έχουμε με το μέρος μας, αλλά πώς, αφού τον σνομπάραμε, έτσι, κατά τις συμβουλές των υψηλόβαθμων αξιωματούχων οι οποίοι συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Μας λέει λοιπόν ότι οι δύο γη του κυρίου Χαλίφα Χάφτα, ο Σαντάμ και ο Αλ Σιντίκ, θα πάνε στην Τουρκία, στην Άγκυρα, για να διευκρινίσουν και να ξεκαθαρίσουν όλες τις διαφορές που έχουν με την Τουρκία. Και ο ίδιος μας διαβεβαιώνει ότι η σχέση, μου λέει, με την Τουρκία είναι ισχυρή, με μια πολύ δυνατή φιλία. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Από τη στιγμή, παίρνοντας ως δεδομένο ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο το μισό περνάει από το νοτιοανατολικό Αιγαίο και καταλήγει στις ακτές της Βεγγάζης, εκεί δηλαδή όπου επελέγει ο κύριος Μπασάγκα και η ικανότητά του να το ακυρώσει λόγω του ότι το κοινοβούλιο κυρώνει τις συνθήκες, έτσι, είναι τεραστία. Μας λέει απέναντίας ότι έχει μια πολύ ισχυρή φιλία με την Τουρκία, ότι οι ιοί του κυρίου Χάφταρ, του στρατάρχη, θα πάνε στην Άγκυρα για να τα βρούνε με τους Τούρκους, και εμείς τι κάνουμε, ξεπλένουμε την Τουρκία κάνοντας αφενός μεν επισκέψεις εκεί, έτσι. Δεν έχουμε μάθει το περιεχόμενο των συζητήσεων των δύο ωρών που είχαν η κυρία Σουρανή με τον κύριο Καλίν την ώρα που ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη συζητούσαν, γιατί οι δύο αυτοί τεχνικοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν και θα στηριχθούν από τους δύο αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεως, έτσι. Δεν ξέρουμε, και τι κάνουμε, ξεπλένουμε την Τουρκία και κάνουμε και δηλώσεις ότι όλα πάνε καλά και αποδεχόμεθα τις πανηγυρικές δηλώσεις του κυρίου Ακάρ, ο οποίος μας λέει ναι μην ανησυχείτε, όλα είναι θετικά, όλα είναι καλά και βεβαίως θα μοιραστούμε τον πλούτο του Αιγαίου. Δεν μου λέτε, κύριε Μάζη, σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, πάει στην Αίγυπτο. Κατά τη γνώμη σας, εδώ με αφαρμή αυτές τις εξελίξεις και στη Λιβύη, καλό θα ήταν να γίνει πλήρης η οριοθέτηση με την Αίγυπτο, ένα? Και δεύτερο ερώτημα του φίλου του Κώστα, μήπως τώρα η κίνηση ΜΑΤ θα ήταν ιδίως νοτίως Κρήτης 12 ναυτικά μίλια? Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Κράτη μας, ναι. Γιατί δεν θα το κάνω τώρα, το λέω από χρόνια. Και μάλιστα είχα πει ότι με την Αίγυπτο θα μπορούσε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία. Επίσκεψη του Έλληνος Υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο με χάρτη ο οποίος θα όριζε σε ολόκληρο το εύρος τον διαχωρισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος με την Αίγυπτο μέχρι στο σημείο ενώσεως αυτής της ζώνης με την Κύπρο. Ένα το κρατούμενο. Αυτό θα γινόταν σε επίπεδο μυστικών συνομιλιών. Θα αιμονογραφεί το αυτός ο χάρτης από τις δύο πλευρές, δεν θα είχε ακόμα ισχύ ορισμού αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα ήταν όμως μια μυστική αλλά επίσημη συμφωνία για το ποια θα ήταν τα όρια μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου. Μετά θα κάναμε μια οριοθέτηση με την Κύπρο, η οποία θα έφερνε την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη σε επαφή με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Αυτό θα χρειαζόταν 2-24 ώρα για να κυρωθεί από τις δύο βουλές και να λάβει την ισχύ οριοθέτησης νόμιμης με βάση το δίκαιο της θαλάσσης του 1982 του Μοντέγκο Μπέι, τη νέα συνθήκη δηλαδή για το δίκαιο της θαλάσσης, θα απεστέλλεται από τα δύο κράτη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αμέσως θα ανιρτάτω ως επίσημη οριοθέτηση, γιατί έγινε και με κυρώσεις των κοινοβουλίων και κατ' εφαρμογή του δικαίου της θαλάσσης.
Και το τρίτο 24ωρο θα ξαναπήγαινε ο Υπουργός Εξωτερικών στην Αίγυπτο και θα οριοθετούσε πλέον βάσει του χάρτη τον οποίον θα είχε ήδη μονογράψει με τον ομόλογό του κύριο Σούκρη και θα είχαμε και τρίτη νόμιμη οριοθέτηση η οποία θα κλείδωνε τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου και θα εστέλε το απευθείας ως νόμιμος οριοθέτησης ή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο Γραφείο Θαλασσών και Ωκεανών. Λοιπόν, θα τελειώναμε με αυτήν την υπόθεση. Από εκεί και πέρα, η όλη πρόθεση να επεκταθούν τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια σταματούσε σε έολα επιχειρήματα του τύπου ότι ξέρετε η Τουρκία μας έχει κάνει κάζους μπέλι. Μα το κάζους μπέλι είναι παράνομο. Είναι παράνομο βάσει του ιδίου του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και ιδίως σε μια περίοδο που υπάρχει άκραια ευαισθησία για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Πέστε τα εσείς γιατί έχω γίνει ανιαρός. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι τώρα να γίνει. Πρέπει να γίνει. Αντί να γίνονται όμως όλα αυτά που περιέγραψα τώρα, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, τι κάνουμε. Εκείνο που κάνουμε είναι να ξεπλένουμε την Τουρκία και να λέμε ότι όλα πάνε καλά μεταξύ μας. Ωραία, άμα πάνε όλα καλά μεταξύ μας, τι θέλουμε. Τι ζητάμε. Κύριε Μάζη, λέει ο φίλος μας ο ακροατής ο Φώτης. Θέλω να ρωτήσω όμως τον κύριο Μάζη, λέει το εξής. Η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία, η άμεσα ενδιαφερόμενη, δεν έχει πει και αυτή κουβέντα για τις εξελίξεις, ιδίως το Κυπριακό. Εντάξει, η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Θα μπορούσε όμως να πει κάτι και η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν το λέει. Με συγχωρείτε, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία μετά τη σύνοδο του Γκίμνιχ της 20 Αυγούστου του 2020 είχε, τι είχε γίνει τότε να θυμίσω στους ακροατές μας, είχε γίνει σύνοδος γενικών υποθέσεων, αυτό είναι το τεχνικό όνομα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κλείνει παρένθεση, η οποία τι είχε αποφασίσει, ότι θα επιβληθούν ισχυρές κυρώσεις ή στην Τουρκία και ή στην Λευκορωσία, διότι δεν συμπεριεφέρονται ανάλογα με τον ευρωπαϊκό νομικό και πολιτικό πολιτισμό. Και μάλιστα επρόκειτο αυτές οι κυρώσεις να διατυπωθούν στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου του 2021. Εκεί πέρα λοιπόν ανεπτύχθη η πρωτοφανής θεωρία από πλευράς Ελλάδος και την επέβαλε στη Λευκωσία, προσέξτε, την επέβαλε στη Λευκωσία, η οποία ήταν διατεθειμένη να προβάλλει βέτο εάν δεν υλοποιείται η απόφαση του Γκίμνιχ, επέβαλε στη Λευκωσία την πρωτόγνωρη θεωρία, την απίθανη θεωρία, ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Για την Κύπρο οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Για την Ουκρανία όμως, εκεί υπερθεματίζουμε. Ένα το κρατούμενο. Εγώ λέω, καλές οι κυρώσεις στην Ουκρανία, πολύ ωραίες. Την πληρώνει η Ευρώπη, εντάξει δεν πειράζει, η ελευθερία θέλει και ένα κόστος. Δεν μου λέτε σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά τον ελληνισμό, η ελευθερία δεν θέλει κόστος. Προχωράμε. Τον Οκτώβρη δεν κάνουμε τίποτα βάσει αυτής της καινοφανούς θεωρίας. Το Δεκέμβρη πάλι δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ φώναζα τότε και έλεγα τουλάχιστον καλέστε μία από τον Οκτώβρη μία έκτακτη σύνοδο της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ορίστε μία λίστα ισχυρών κυρώσεων η οποία στην επίσημη σύνοδο το Δεκέμβρη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εάν η Τουρκία δεν σταματήσει τις προκλήσεις της να βάζει γεωτρύπανα ας πούμε στην ΑΟΣ της Κύπρου και να προκαλεί στο Αιγαίο με ουρού τσεΐς και τα λοιπά, εάν λοιπόν δεν σταματήσει την αναθεωρητική της συμπεριφορά, οι κυρώσεις αυτές να λειτουργήσουν άμεσα. Εάν η Τουρκία ήξερε ότι είχε σοβαρότατες κυρώσεις να εισπράξει, βασιζόμενες και μάλιστα στη σύνοδο του Γκίμνιχ, όχι στον αέρα, τότε θα άλλαζαν τα πράγματα. Απέναντίας ούτε το Δεκέμβρη. Φώναζα και πάλι. Τι μου έλεγαν τα στελέχη της κυβερνήσεως, εκλεκτοί συνάδελφοι κατά τα άλλα, μου έλεγαν ότι μα δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Και τους ρωτούσα και πότε έρχεται αυτή η ώρα. Ποιος ορίζει το ότι ήρθε η ώρα. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στην περίπτωση της Ουκρανίας. Έχουμε μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε στρατεύματα που ουσιαστικά
αυτή τη στιγμή ασκούν κατοχή παράνομα, καταρακώνοντας το διεθνές δίκαιο στο έδαφος της Ουκρανίας, τα οποία είναι ακριβώς ό,τι έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Έχουμε νεκρούς αμάχους, ακριβώς ό,τι έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Έχουμε αγνοωμένους, ακριβώς ό,τι έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Έχουμε εκτοπισμένους, ακριβώς ό,τι έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Έχουμε ένα γενικό διεθνές περιβάλλον, το οποίο στηρίζει απόλυτα την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και καταδικάζει και καταγγέλει τις εισβολές και τις κατοχές, ακριβώς ό,τι έκανε η Τουρκία στην Κύπρο, και εμείς πάμε και ξεπλένουμε την Κύπρο. Και μετά μου λένε οι καλοί μας, και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, οι καλοί μας ακροατές, να διευρύνουμε την αιγυαλίτιδα ζώνη από τα 6 στα 12 κτλ. Μα δεν υπάρχει διάθεση. Εδώ εκείνο το οποίο προκύπτει από αυτήν την μυστική ουσιαστικά συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη, και το βγάζει και το λέει ο μαρτυριάρης Ακάρ, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και οι Τούρκοι και μας λένε, έτσι, είναι ότι πλέον όλα καλά, θα τακτοποιήσουμε τα πάντα και θα εκμεταλλευτούμε όλο τον πλούτο του Αιγαίου. Λοιπόν, συγγνώμη, αναγνωρίζετε κάποιον ανορθολογισμό εσείς σε όλα αυτά, ναι ή όχι? Κύριε Μάζη, γελώ, γιατί το σκεπτικό σας δεν περίμενε κανέναν πόλεμο, είναι χρόνια ανεπτυγμένο. Ναι, αλλά τώρα έχουμε και μία επιπλέον δυνατότητα, η οποία όμως είναι πολύτιμη δυνατότητα. Γιατί όλος ο κόσμος, όλοι οι ειδήσεις, και μάλιστα στην οικογένεια του ΝΑΤΟ, γιατί και εμείς και οι Τούρκοι είναι στο ΝΑΤΟ, έτσι, είμαστε στην ίδια οικογένεια, στο ίδιο συλλογικό σύμφωνο ασφαλείας, και η Βρετανία επίσης, που είναι και αυτή η εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Με αυτή μας τη θέση τι κάναμε? Καταφέραμε να φέρουμε τους Τούρκους στην Αμόχωστο. Και στην Αμόχωστο έχουμε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να καταρακώνονται, που είναι η επιτομή του διεθνούς δικαίου. Οι αποφάσεις αυτές. Σωστή υπενθύμηση που κάνατε. Είναι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχετε δίκιο. Έτσι. Κοιτάξτε, στον χρόνο που μας απομένει, κύριε Μάζη, με εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα ακούμε ό,τι καταθέτετε. Θέλω λίγο να σας πάω και σε κάτι που με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Μήπως αυτή η πρεμούρα Τουρκίας και Ισραήλ να παίξουν μεσολαβητικό ρόλο σχετίζεται και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον ενδεχόμενο ρόλο στα ενεργειακά που μπορεί να αποκτήσει το Ιράν, προσδίδοντας έτσι μια εναλλακτική που την επιζητούν οι Αμερικανοί, ρωτά πολλοί κόσμος. Πολύ ωραία λοιπόν. Για να το δούμε και αυτό. Πέστε μου σας παρακαλώ, ήμουνα εκείνος ο οποίος είχα στηρίξει την περίπτωση του EastMed με νύχια και με δάντια. Μέχρι σήμερα τη στηρίζω. Και τώρα που μιλάμε. Κάποια στιγμή, όταν ακούστηκε για κάποιο non-paper, δηλαδή για ένα πετσετάκι όπως το χαρακτήρισα. Που είπατε ότι δεν είναι αυτό όμως το κυρίαρχο, υπάρχουν αποφάσεις του Κογκρέσου. Εσείς το είχατε υποδείξει. Μπράβο, το και το έβγαλα και στην τηλεόραση και έκανα και ειδικά PowerPoint για να παρουσιάσω τις αποφάσεις κτλ. Το non-paper, ξέρετε, έτσι, είναι υφυπουργού της κυβέρνησης με γνωστή καταγωγή. Μα είναι Τουρκής η αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών, η οποία το προώθησε αυτό. Μάλιστα. Γνωστή. Λοιπόν, έβγαιναν εδώ στην Ελλάδα τόσοι πρόθυμοι, μα δεν τους είχα καταλάβει ότι υπάρχουν τόσοι πρόθυμοι να σταματήσει ο EastMed. Ειλικρινά τρελάθηκα όταν είδα ότι ουσιαστικά επανηγύριζαν που υπάρχει περίπτωση ο EastMed να σταματήσει να εξελίσσεται. Εξεπλάγει. Τώρα όμως τι βλέπουμε? Βλέπουμε εις την τούτα του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες να ζητούν επίσημα, όπως και ο ίδιος ο κύριος Μενέντες να μας υπενθυμίζει αυτό το οποίο έλεγα εγώ από την πρώτη στιγμή, όταν ξέσπασε αυτό, ότι ξέρετε κάτι, λέει, κύριε, αυτό που λέτε για τον EastMed, τώρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, δεν ισχύει, λέει, διότι ο νόμος είναι νόμος του Κογκρέσου. Σωστό. Δηλαδή ήρθε και είπε ο κύριος Μενέντες αυτά τα οποία έλεγα εγώ και έλεγα μην πανηγυρίζετε, αυτός είναι νόμος ισχύων. Και τώρα ξαφνικά αρχίζουμε να ξαναβλέπουμε τη σημασία του EastMed. Μα αν αυτά δεν τα... Ακούσατε εσείς κάποια επίσημη δήλωση από πλευράς κυβερνήσεως για τη στήριξη του EastMed? Μπορεί να μου διέφυγε, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Μπορεί να μου διέφυγε, να είπαν κάτι οι άνθρωποι και να μου διέφυγε. Ακούσατε κάτι? Εγώ δεν άκουσα.
Οπότε... Ύστερα παραπονιόμαστε, τώρα απευθύνομαι στο φίλο μου τον ακροατή μας, παραπονιόμαστε καλέ μου φίλε για το ή αφήνουμε το, την υπόνοια του παραπόνου εάν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή συζητάει με την Τουρκία για μια άλλη δίωδο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει, όχι για τίποτα άλλο, γιατί το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο ξέρει καλά τις στρατηγικές του προτεραιότητες και δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί να ελέγχεται η διαδρομή των δικών του φυσικών αερίων προς την Ευρώπη από την Τουρκία των αδελφών μουσουλμάνων. Εκείνο το οποίο έχουν πει οι Ισραηλινοί και το λέγανε πάντα, δεν σταμάτησαν να το λένε, ότι αν η Τουρκία θέλει Ισραηλινό φυσικό αέριο, πολύ ευχαρίστως να τις δώσουμε. Ας κατεβάσει έναν αγωγό να έρθει να τον γεμίζουμε με τις ανάγκες που θέλει για την βιομηχανία της, να τις δίνουμε. Να τις πουλάμε δηλαδή. Πώληση, όχι διέλευση, πώληση. Από εκεί και πέρα άλλο η πώληση και άλλο η διέλευση η οποία θα κάνει την Τουρκία στρατηγικό εταίρο του Ισραήλ στα ενεργειακά. Αλλά πού είναι η Ελλάδα, πού εμφανίζεται, ποιες είναι οι ενέργειές της προς το Ισραήλ που θα του πει ότι κοίταξε, ακούσαμε τη δήλωση αυτή, ακούσαμε τη δήλωση του άλλου, του διευθυντού της ΕΛ, νομίζω ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, ο οποίος εδήλωσε αυτή τη στιγμή, τον έχω πρόχειρο. Της Εύρων, μπράβο. Ο οποίος εδήλωσε ότι μετά από αυτό που έγινε στην Ουκρανία, η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης από έναν αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος δεν βρίσκεται στον έλεγχο της Ρωσίας, είναι πολύ σημαντικός. Είναι πολύ σημαντική και έρχεται στο προσκήνιο. Λοιπόν, απάντησε κάποια πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως ως προς αυτήν την ενθάρρυνση ή αν θέλετε την σημείωση ή την παρατήρηση ενός διευθυντού, ενός CEO, μίας από τις μεγαλύτερες, από τους κολοσσούς της ενέργειας στον κόσμο. Είδατε καμιά κίνηση? Κλείνοντας κύριε Μάζη, επειδή είναι προφανές ότι με επίκεντρο βεβαίως την Ουκρανία, την ανθρωπιστική κρίση που τάπατε, αλλά εκεί είναι μια χρονοβόρος πια, αυτό αναδεικνύεται διαδικασία, έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου παγκόσμιας ανακατατάξεις. Ναι, ξέρετε τι φοβάμαι και θα το πω κύριε Σαχίνη. Φοβάμαι ότι είναι η καλύτερη περίοδος, εντός εισαγωγικών το καλύτερη, για να μας πούνε κάποιοι, δεν θέλω να τους ονομάσω, γιατί κάνω εικασία, έτσι, για να μας πούνε κάποιοι, κοιτάξτε βρε παιδιά, βλέπετε ότι το αέριο έχει πάει στο Θεό, βλέπετε ότι ο ηλεκτρισμός έχει πάει στο Θεό, βλέπετε ότι η επισιτιστική κρίση επίκειται, το δηλώνουν ένα σωρό διεθνείς οργανισμοί. Από το να τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα ρε παιδιά τα κοιτάσματα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δεν είναι καλύτερα να τα κάνουμε καζάν-καζάν, να πάρουμε κι εμείς, να πάρουν κι αυτοί και να ωφεληθούμε όλοι? Αντί να σκοτωνόμαστε για 2-3 μίλια, Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φοβούμε λοιπόν ότι το όλο πλέγμα, το στρατηγικό αυτής της συγκυρίας, το ψυχολογικό, το οικονομικό, προσφέρεται για να τελειώνουμε με κάτι τέτοια. Και να σας πω, με την κατανομή δηλαδή του Αιγαίου, έτσι, και την αλλαγή της καταστάσεως στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Διότι εκεί μας λένε άλλα περίεργα, κάτι διζωνικές, οι οποίες τελικώς έχουν καταλήξει σε δύο ανεξάρτητα κράτη. Και σκεφτείτε τώρα ότι τον Τατάρ τον ευγάλαμε από τη λίστα, από τη λίστα καταζητουμένων της Ιντερπόλ για να τον κάνουν ψευδοπρωθυπουργό των κατεχομένων. Έτσι. Και όταν βλέπετε τέτοιες παρεμβάσεις να σε βγάζουν από τη λίστα των καταζητουμένων από την Ιντερπόλ, ξέρετε, με αυτόν τον μαφιόζο τον Τούρκο που τον είχε καταγγείλει για χιλιάδες πράγματα, λοιπόν, πάει να πει ότι κάτι τρέχει, υπάρχει διεθνής βούληση. Και εμείς συνεχίζουμε να συζητάμε στην Κύπρο για δικοινοτική, διζωνική, συνιστώντα κράτη κτλ. Αλλά αν τους τα κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία, έτσι, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αυτά τα συνιστώντα κράτη, και έρθει μετά και τους πει η Τουρκία, είδατε τι ωραία που μεσολάβησα εγώ και έλυσα το Ουκρανικό, δηλαδή κομμάτιασα μια χώρα στη μέση,
Μπράβο. Ελάτε τώρα, είναι δοκιμασμένες λύσεις. Αυτό λίγοι, αυτή την προέκταση λίγοι την κάνουν. Και να πω εγώ ότι... εγώ την έχω κάνει, μάλιστα, κύριε Σαχίνη. Και να πω εγώ ότι η Τουρκία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα. Είναι νατοϊκή δύναμη κατοχής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, έτσι. Λοιπόν, ελάτε τώρα να την εφαρμόσουμε και στην Κύπρο. Αφού εκεί μας πέρασε και αποδεχτήκατε το ρόλο μου, γιατί όχι και στην Κύπρο να μην τα κάνω εγώ. Μάλιστα. Και προσέξτε τώρα και το τελικό, το οποίο εγώ το είπα και το είπα στην Κύπρο και το είπα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε ένα αμφιθέατρο το οποίο ήταν γεμάτο με 500 άτομα μέσα και έξω. Είπα το εξής: τώρα είναι η ώρα η Κύπρος να κάνει αίτηση για την εισδοχή της στο ΝΑΤΟ, για να δούμε ποιοι θα αντιδράσουν. Τώρα δεν θέλουμε να ισχυροποιηθεί το ΝΑΤΟ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ως παλαιός φιλονατοϊκός και μέχρι σήμερα φιλονατοϊκός, λοιπόν, λέω, τώρα ήρθε η ώρα να κάνει αίτηση η Κύπρος να μπει στο ΝΑΤΟ και να δω τις αντιδράσεις, ούτως ώστε να πέσουν μερικές μάσκες. Ιωάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Δεν προϊονίζονται ευχάριστες εξελίξεις παγκοσμίως ούτως ή άλλως με αυτά που συμβαίνουν, αλλά μας ενδιαφέρει και τι γίνεται στην γειτονιά μας, για να μην ξεχνιόμαστε. Κύριε Μάζη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη.